Εθνικής Τηλεόρασης που προβάλλει το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. Θα κάνουμε σήμερα μια εκπομπή σχετικά με την αγροτική πολιτική και τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλεσμένοι μας είναι τα μέλη της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής. Ξεκινάω από τις κυρίες, από την κυρία. Είναι η κυρία Ειρήνη Κατσινοπούλου, η οποία στην επαγγελματική της ιδιότητα είναι γεωπόνος, και ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι αγρότης, οπότε και οι δύο έχουν μια πάρα πολύ καλή επαφή με τα αγροτικά ζητήματα και δεν είναι απλώς θεωρητική του αντικειμένου. Αυτό που θα ήθελα να συζητήσουμε σε πρώτη φάση και νομίζω είναι και ένα ζήτημα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, μιας που ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει έτοιμος πλέον για τη διακυβέρνηση της χώρας και θέτει ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, είναι κατά πόσον η Ελλάδα σε φάση κρίσης, αν όχι καταστροφής, αν όχι πλήρους καταστροφής, θα μπορούσε να γίνει μια χώρα με επάρκεια όσον αφορά τα αγροτοδιατροφικά προϊόντα που παράγονται και αν μπορούν να υπάρξουν, να υπάρξει αύξηση της παραγωγής. Θα προτιμούσα να ξεκινήσουμε από τον κύριο Παπαδόπουλο και να συνεχίσουμε με την κυρία Κατσινοπούλου. Α, νόμιζα θα ξεκινούσε από τις κυρίες, γιατί παρουσίασε τις κυρίες πιο μπροστά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Από τον παραγωγό. Από τον παραγωγό. Εκείνο πρέπει να πούμε ότι υπάρχει επιστημιστική κρίση σήμερα στην Ελλάδα και μεγάλα τμήματα του πληθυσμού υποσιτίζονται ή διατρέφονται πολύ λειψά ή και έχουμε και φαινόμενα ασιτίας. Αυτό το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα στην ελληνική κοινωνία. Άρα ο αγροτικός τομέας είναι αυτός και, και θα πρέπει να έρθει να καλύψει αυτό το κενό στο τρόφιμο. Γιατί πλέον το τρόφιμο δεν είναι ένα εμπόρευμα κοινό, είναι μία αξία που για τον άνθρωπο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το κυρίαρχο είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί αυτή τη στιγμή ή με το πρόγραμμά του ή αν έχει στο μυαλό του τον αγροτικό τομέα. Εκείνο... Εσείς τι κρίνετε? Ναι, εγώ κρίνω ότι τον έχουμε στον, μέσα στις προτεραιότητες μας. Είναι ένα, θα έλεγα, ένα από τα άλογα τα οποία θα βγάλουν το κάρο από τη φτώχεια, από τη λάσπη. Και νομίζω ότι εάν αλλάξουν οι πολιτικές, βεβαίως με αυτές τις πολιτικές των μνημονίων που έχουν επικρατήσει στη χώρα μας, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ανάπτυξη του πρωτογενής τομέα, ούτε τίποτα. Αλλά με τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε αυτό που λέμε για αύξηση της παραγωγής σε τρόφιμα, για μια επάρκεια των τροφίμων. Αυτό, συγγνώμη, πώς μπορεί να συνδυαστεί με τιμές, καθώς η τιμή από το χωράφι στο ράφι είναι πολύ μεγάλη. Ναι, αποδείχτηκε όλα αυτά τα χρόνια, εγώ έβγαινα στους δρόμους και έλεγα ότι η τιμή από το χωράφι στο ράφι είναι πολύ μεγάλη και εκμεταλλεύονται και εμένα και τον παραγωγό και η κοινωνία δεν το καταλάβαινε. Το κίνημα το οποίο ήρθε χωρίς μεσάζοντες απέδειξε αυτό που εγώ φώναζα τόσα χρόνια και το απέδειξε με τον απλό τρόπο ότι πράγματι ο παραγωγός μπορεί να πουλάει φθηνά και να αγοράζει ο καταναλωτής πάμφθηνα. Αυτό αποδείχτηκε περίπλανα και το αποδείξαν όλα αυτά τα κινήματα σήμερα τα οποία ασχολούνται με τα ζητήματα, ειδικά της τροφής. Κατά πόσον λοιπόν στέκομαι στο τελευταίο ζήτημα το οποίο θίξατε, τα κινήματα χωρίς μεσάζοντες. Κατά πόσον τα κινήματα λοιπόν αυτά και η παραγωγή μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να καλύπτουν αφενός μεν τις διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού, και από εκεί και πέρα, κατά πόσον είναι βιώσιμο αυτό για τους ίδιους τους αγρότες? Για τους αγρότες είναι βιώσιμο, διότι πουλάνε σε καλύτερες τιμές από ό,τι στους εμπόρους. Τη στιγμή όμως που το πετρέλαιο, συγγνώμη που σας διακόπτω, το πετρέλαιο έχει ανέβει, είναι βιώσιμο? Ναι, μιλάμε ότι βεβαίως η αγροτική παραγωγή έχει ένα αυξημένο κόστος. Αλλά όταν όμως πουλάς σε καλύτερες τιμές, πάντοτε καλύπτει ένα μέρος του κόστους. Αλλά αυτό όμως μπορεί να γίνει και με άλλες πολιτικές που στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ
το έχουμε εξαγγείλει, είτε να ενισχύσουμε τον αγρότη παραγωγό, να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, αλλά το κυρίαρχο είναι να μπορέσουμε να βγουν οι μεσάζοντες από αυτή την παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή πάντοτε να βρίσκουμε τρόπους θεσμοθετημένους πλέον, διότι έτσι θα χρειάζεται για να είμαστε και σίγουροι ότι τα προϊόντα αυτά είναι ποιοτικά και ο καταναλωτής μπορεί να τα, να τα πάρει άφοβα. Και νομίζω ότι σε κάποια στιγμή ή σε κάποια φάση, τουλάχιστον αν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα πράγματα θα τα έχει θεσμοθετήσει. Νομίζω ότι θα χρειάζονται οι αγορές πλέον αγροτών, που θα έχουμε έτσι άφθονα προϊόντα και σε πάρα πολύ καλές τιμές για τον καταναλωτή. Ας περάσουμε στην κυρία Κατσινοπούλου. Το γεγονός λοιπόν ότι υπάρχει ένα κίνημα χωρίς μεσάζοντες, το οποίο όλο και αυξάνεται, κατά πόσον αυτό σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής θα στηριχθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, και βέβαια μιλάμε για συνεταιρισμούς. Κατά πόσον λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να σηκώσει το βάρος δημιουργίας νέων συνεταιρισμών και να το στηρίξει βέβαια σε ό,τι αυτό χρειάζεται σε επίπεδο κονδυλίων, και βέβαια και αυτό είναι ένα επόμενο ζήτημα, να έρθει σε σύγκρουση με την κοινή αγροτική πολιτική. Το μεγάλο ζητούμενο είναι όχι να το στηρίξει και να το σηκώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το μεγάλο ζητούμενο είναι να το στηρίξει η αγροτική κοινωνία, η κοινωνία της Πέτρου συνολικά. Γιατί εμείς σε όλη τη διαδικασία που ξεκινάει από σήμερα μέχρι και την κυβέρνηση, αλλά και μετά την κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια μάλλον της διακυβέρνησης της αριστεράς, θέλουμε τον αγροτικό κόσμο ενεργό, δραστήριο σε αυτή την πορεία. Δεν τους θέλουμε παθητικούς δεατές ή απλώς να εφαρμόζουν αυτά που μια κυβέρνηση θα σχεδιάζει ως πολιτικές. Θέλω όμως να κάνω μια σύντομη παρατήρηση για την προηγούμενη συζήτηση που έχει να κάνει με τα χωρίς μεσάζοντες. Με αυτά, πέραν όλων των άλλων, ότι δόθηκε τροφή φτηνή και ποιοτική σε ανθρώπους που την έχουν απόλυτη ανάγκη, δόθηκε βέβαια ακόμα και δωρεάν. Η Αλληλεγγύη για όλους έκανε μια καμπάνια φέτος, το ένα μπουκάλι λάδι για κάθε άνεργο, και όχι ότι φτάσαμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα θέλαμε, αλλά πραγματικά δόθηκε και ένα δείγμα αλληλεγγύης από τον αγροτικό κόσμο που διέθεσε ένα πολύτιμο προϊόν της ελληνικής γης, όπως είναι το λάδι, δωρεάν για τους ανέργους. Όλο αυτό το κίνημα λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα, ανέδειξε και το εξής που λέμε εδώ και χρόνια πριν από την κρίση, ότι στην Ελλάδα παράγεται πλούτος, απλώς είναι στις λάθος τσέπες. Αυτό είναι το θέμα. Οι αγρότες με δυσκολίες, με προβλήματα, παράγουν προϊόντα. Μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή που τα αγοράζει κατά γενικές γραμμές ακριβά σε σχέση με την Ευρώπη, ακόμα και τώρα σε συνθήκες κρίσης, υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα εμπόρων, μεσαζόντων, πολυεθνικών κτλ. Κτλ. Που καρπώνονται όλη την αξία των προϊόντων. Εμείς λοιπόν αυτοί θέλουμε να βγούμε από τη μέση και να γίνει απευθείας διάθεση των προϊόντων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Οι συνεταιρισμοί είναι ένα, το ιδανικό, σαν κοινωνικές επιχειρήσεις. Τα δίκτυα αλληλεγγύης, τα δίκτυα χωρίς μεσάζοντες, τοπικές αγορές, πολλά. Το σημαντικότερο όμως είναι το εξής. Δυστυχώς, με ευθύνη των δύο κομμάτων που κυβέρνησαν, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που στην ουσία χρησιμοποίησαν τους συνεταιρισμούς εγκαθιστώντας ημέτερους για να εξαγοράσουν ψήφους και συνειδήσεις του αγροτικού κόσμου, έχουν καταφέρει δυστυχώς να απαξιώσουν στη συνείδηση μεγάλου μέρους των αγροτών τις ιδέες του συνεργατισμού. Και της κοινωνίας. Να περάσουμε όμως ένα άλλο κομβικό ζήτημα. Πώς η πολιτική αυτή του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί, η προτινόμενη, να χτυπήσει τα καρτέλ. Είδαμε καρτέλ γάλακτος, έχουμε δει καρτέλ σπόρων, το οποίο βέβαια δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι διεθνές.
Έχουμε τη Monsanto, ας πούμε, η οποία πουλάει τεχνολογία και βέβαια έχει ρήτρες στην περίπτωση που χρησιμοποιήσεις ξανά τους ίδιους σπόρους επόμενη σπορά. Κατά πόσο λοιπόν είναι διατεθειμένος ο ΣΥΡΙΖΑ και κατά ποιο είναι το πρόγραμμά του πάνω στο να χτυπήσει τα καρτέλ. Και βέβαια, παραδείγματα ήταν αυτά που ανέφερα, αλλά σίγουρα θα ξέρετε και εσείς άλλα. Ο ένας τρόπος, ακόμα και στις σημερινές συνθήκες, δηλαδή σε συνθήκες καπιταλισμού και αστικής δημοκρατίας. Υπάρχουν τρόποι, επιτροπή αναγωνισμού, έλεγχος της ασυδοσίας της αγοράς, δηλαδή αυτά είναι νομοθετημένα. Αλλά να σας θυμίσω την υπόθεση των κουμπάρων, το καρτέλ του Γάλακτος, μετά από χρόνια, και ακόμα είναι άγνωστο αν εισπράχθηκαν, τιμωρήθηκαν με κάτι γελία πρόστιμα. Της τάξης των πολύ λίγων χιλιάδων, σε σχέση με όλο αυτό το πλούτο που αποκόμισαν από, τα καρτέλ, από την καρτελοποίηση των τιμών του Γάλακτος. Ένας επίσης τρόπος είναι αυτός, ότι τους αφαιρείς το σύστημα της εμπορίας, το κύκλωμα. Αν λοιπόν δεν το ελέγχουν το κύκλωμα της εμπορίας, δεν μπορούν να στήσουν. Άρα, να πάρουν στα χέρια οι αγρότες, η παραγωγή, τη διάθεση των προϊόντων τους. Το δεύτερο βέβαια έχει να κάνει, γιατί οι πολυεθνικές, όπως είναι η Monsanto, όπως καταλαβαίνετε, δεν αντιμετωπίζονται, όσο ισχυρό και να είναι, ένα κίνημα ή μια αριστερή κυβέρνηση μόνο στην Ελλάδα. Χρειάζεται ένα συντονισμός πανευρωπαϊκός, παγκόσμιος, γιατί η Monsanto, ειδικά στις χώρες του τρίτου κόσμου, στην ουσία καταστρέφει τις τοπικές αγροτικές οικονομίες και οδηγεί τον κόσμο στην εξαθλίωση. Και βέβαια υπάρχει και έχουμε παραδείγματα και εδώ στην Ελλάδα, το κίνημα κατά των μεταλλαγμένων, όταν επιχειρήθηκε έτσι πολύ ανοιχτά να περάσει, ήταν καθολικό και συντριπτικό. Το 98% των Ελλήνων ήταν κατά και παλέψαμε και καταφέραμε. Αυτό φαίνεται και μέσα από διάφορες εκθέσεις που βγαίνουν, για παράδειγμα της Greenpeace που βγάζει η λίστα με προϊόντα. Με δεδομένο λοιπόν ότι τα τρόφιμα δεν είναι εμπόρευμα, αλλά είναι αγαθό. Κατά πόσον είναι εφικτό να ξεφύγουμε από την ρύθμιση των τιμών μέσω χρηματιστήριου. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία και ιστορία η οποία έχει βάθος χρόνου με το χρηματιστήριο του Σικάγο. Έγινε μια πρόταση προσφάτως για να στηθεί χρηματιστήριο και στην Ελλάδα. Και κατά πόσον η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι εφικτό να χτυπήσει αυτό το μονοπόλιο των τιμών, να το πούμε έτσι, σε συνδυασμό με την αγροτική πολιτική, την κοινή αγροτική πολιτική 2014-2020, η οποία βέβαια δεν επιτρέπει οι αρχές της δεν συνάδουν με το ότι το τρόφιμο δεν είναι εμπόρευμα. Κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, αυτή τη στιγμή όμως όλα τα αγροτικά προϊόντα είναι μέσα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Άρα διακινούνται και μπαίνουν σε όλες τις συμφωνίες τις παγκόσμιες, οι οποίες γίνονται για όλα τα προϊόντα, είτε είναι αγροτικά είτε είναι άλλα προϊόντα. Εμείς σαν αριστερά ζητάμε το τρόφιμο να βγει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, γιατί πιστεύουμε ότι είναι, όπως είπαμε, αγαθό, και να γίνει κάτι άλλο παγκόσμιο που να έχει σχέση μόνο με τα τρόφιμα. Να είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός τροφίμων και μαζί με το ΦΑΟ και με άλλους διεθνείς οργανισμούς να βλέπουν αυτή την εμπορία ή μετακίνηση, αν θες, των τροφίμων. Αλλά σε αυτή την περίπτωση όμως εδώ τώρα, στην παγκόσμια αγορά των τροφίμων, βλέπουμε ότι είναι καλλιεργημένοι και υπάρχουν και εκεί άτομα. Ένα άτομο, ξέρω εγώ, έχει όλη τη διακίνηση του ριζιού.